Ο κύριος Γιάννης είναι ο μεγαλύτερος κάτοικος του Δήμου Καρπενησίου. Τι έβαλε κάτω. Τις βάλατε κάτω όλους, ε. Στις 31 Δεκεμβρίου κλείνει τα 100. Παιδιά, εγγόνια και δυσέγγωνα του ετοιμάζουν ένα μεγάλο πάρτι. Ταυτότητα χάλασε εκείνη η άλλη ταυτότητα. Και βγάλατε και καινούρια, και έβγαλε καινούρια. Το 1914. Ναι. 31 Δωδεκάτου. Ναι, τώρα. Μπορεί να συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής και να αισθάνεται ακόμα δυνατός. Όμως το μεγάλο του παράπονο είναι ότι γερνάει μαζί με τον τόπο του, που ξέμεινε από νέους ανθρώπους. Όλοι έχουν φύγει, αναζητώντας αλλού μια καλύτερη ζωή. Σύμφωνα με έρευνες της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, 4 ελληνικές περιφέρειες βρίσκονται ανάμεσα στις 10 πιο γερασμένες περιοχές της Ευρώπης. Πρώτη, η Ευρετανία. Και μετά, τα Γρεβενά, η Άρτα και οι Σέρες. Στην Ευρετανία, το ποσοστό των ηλικιωμένων φτάνει το 32,2%. Και ο νομός είναι στη θέση νούμερο 2 σε ολόκληρη την Ευρώπη, μετά από μια μικρή περιφέρεια της Πορτογαλίας. Εσείς είστε ο πρόεδρος του μεγάλου χωριού. Βεβαίως. Με πόσες ψήφους? Με 129. Πόσους συνυποψήφιους είχατε? Άλλους 3. Και γιατί βγάλανε εσάς? Είμαι πιο ωραίος. Πού είναι οι νέοι στην Βρετανία? Δεν υπάρχει. Δύσκολη ερώτηση, γιατί δεν υπάρχουν νέοι στην Βρετανία. Πού πηγαίνουν? Έχουν μεταναστεύσει περισσότεροι. Για πού? Για Γερμανία, για Αμερική, για άλλες πόλεις. Ο δείκτης γύρανσης του πληθυσμού της Βρετανίας είναι 180%, που σημαίνει ότι για κάθε νέο άνθρωπο αντιστοιχούν τουλάχιστον 2 άνθρωποι άνω των 65. Οι νέοι δεν επιστρέφουν στο Καρπενήσι. Οι λίγοι που μένουν δεν παντρεύονται και όταν παντρευτούν δεν κάνουν παιδιά. Δεν έχουν δουλειά τα παιδιά. Πώς να παντρευτούν? Αυτό δεν τα είχαμε εμείς οι παλιοί. Είμαι δήμαρχος για 3 μήνες. Αυτούς τους 3 μήνες έχουμε κάνει 2 ή 3 γάμους. Την προηγούμενο 3 χρόνια έχουμε κάνει περίπου 30. Η Ευρετανία είναι ένας τόπος άγωνος. Κάποτε είχε την κτηνοτροφία, αλλά οι λιγοστοί νέοι την έχουν πια εγκαταλείψει. Μέλι, καρύδια, κάστανα, τσίπουρο και γλυκά του κουταλιού είναι ό,τι μπορεί να βρει κανείς στα 49 χωριά του Δήμου Καρπενησίου. Παλιά είχε 500 άτομα, 65 οικογένειες. Τώρα έχει 5 γυρόντους. Η Ευρετανία είναι ο νομός με το χαμηλότερο καθάριστο εγχώριο προϊόν και ένας νομός με μεγάλη ανεργία. Έτσι ο Δήμαρχος αποφάσισε να δώσει κίνητρα για την επιστροφή των νέων. Τους απαλλάσσουμε από τα δημοτικά τέλη και τους δημοτικούς φόρους, ακόμη και για τα τέλη ίδρυυσης, για 3 χρόνια, όποιος νέος θελήσει να γυρίσει σε αυτόν τον τόπο. Ελάχιστοι νέοι επιστρέφουν μετά τις σπουδές τους, όπως η Έλενα και η Αμαλία. Ήμουν από τους τυχερούς που κατάφερα να βρω μια δουλειά εδώ στο Καρπενήσι και γι' αυτό επέλεξα να επιστρέψω. Ήταν θέμα ποιότητας ζωής, που ένα μεγάλο αστικό κέντρο δεν σου την προσφέρει. Ο μόνος τομέας που αποδίδει στην τοπική οικονομία είναι ο χειμερινός τουρισμός. Ο τουρίστας ερχόμενος στο Καρπενήσι μπορεί να ασχοληθεί με πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί να πάει στο χιονοδρομικό κέντρο να κάνει σκι, snowboard και άλλα αθλήματα. Παρά τις δυσκολίες, οι ηλικιωμένοι κάτοικοι της Ευρετανίας δεν το βάζουν κάτω. Και το ίδιο ζητάνε να κάνουν και οι νέοι. Λυπάμαι και στενοχωρούμε που βλέπω αυτή την γκρίνια που έχουν μεταξύ τους αυτοί που μας κυβερνούν. Ο Θεός να τους δώσει μυαλό και να είμαστε κι εμείς ο λαοντζίκου στη χειρή να ζήσουμε, να μην δουν τα παιδιά μας χειρότερα. I'll always be a soldier of fortune.